Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Δημήτρης Γκάτσιος από την ΕΡΤ. Η ελληνική πρόταση για πλαφόν στο φυσικό αέριο είναι από τις βασικές που έχουν πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο πιστεύετε ότι βρισκόμαστε κοντά σε μια λύση με βάση το ορόσημο της 20ης και 21ης Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες και ποιες άλλες προτάσεις συζητούνται. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει πια κοινός, διαμορφώνεται ένας κοινός τόπος στο Συμβούλιο ότι πρέπει να υπάρξει μια κοινή δραστική ευρωπαϊκή παρέμβαση προκειμένου να πέσουν οι τιμές στο φυσικό αέριο και σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται και οι προτάσεις τις οποίες επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαι αισιόδοξος ότι στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αφού έχει γίνει η σχετική επεξεργασία σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας θα μπορούμε να αποφασίσουμε μια τέτοια παρέμβαση. Χαίρομαι διότι μετά από επίμονη προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και των ειδικών που μας συμβουλεύουν. Οι προτάσεις αυτές έχουν πια οριμάσει, έστω και με καθυστέρηση. Είναι κάτι το οποίο έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα, αλλά έστω και αργά η Ευρώπη πρέπει να κάνει το σωστό, να ενωμένει, να αξιοποιήσουμε αυτή τη μεγάλη δύναμη που έχουμε ως ευρωπαϊκή οικογένεια, να κατεβάσουμε τις τιμές του φυσικού αερίου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια του εφοδιασμού. Κύριε Πρόεδρε, Γιάννης Χριστάκος από το ΜΕΓΑ. Είδαμε στη συνεδρία της πολιτικής κοινότητας την παρέμβαση και τη συμπεριφορά του Τούρκου Προέδρου, του κυρίου Ερντογάν. Είδαμε κάποιες αντιδράσεις από την ελληνική πλευρά. Θα ήθελα, σας παρακαλώ, να μου πείτε ποιο ήταν το κλίμα μεταξύ και των υπολείπων ομολόγων σας. Ήταν 43 άλλοι ηγέτες εδώ, με τους οποίους προφανώς συνομιλήσατε. Ποια ήταν το κλίμα που αποκόμισαν από την εμφάνισή του εδώ το 24ωρο. Δεν έχω πολλά να προσθέσω, κύριε Χριστάκο. Δεν πρόκειται να μιλήσω για λογαριασμό του Τούρκου Προέδρου. Θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπα και το πρωί, ότι η ελληνική κυβέρνηση και εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να αφήσω καμία πρόκληση να περάσει αναπάντητη. Πιστεύω ότι όλοι όσοι συμμετείχαν στην ευρωπαϊκή πολιτική κοινότητα είδαν αυτόν τον διάλογο, έβγαλαν τα συμπεράσματά τους. Από αυτή την πλευρά θεωρώ ότι ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η ανταλλαγή απόψεων η οποία έγινε μπροστά στους ομολόγους μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αλλά και μπροστά σε όσους ηγέτες συμμετέχουν σε αυτό το καινούριο και πιστεύω επιτυχημένο πείραμα της ευρωπαϊκής πολιτικής κοινότητας. Κυρία Ψαρά. Κύριε Πρόεδρε, Μαρία Ψαρά από το ΣΤΑΡ. Η χθεσινή απάντηση του Ερντογάν στην ερώτησή μας για το τι εννοεί όταν λέει ότι θα έρθει βράδυ ήταν αμφίσιμη. Εσείς όμως πώς την ερμηνεύετε? Τη θεωρείτε ως απειλή επίθεσης κατά της Ελλάδας? Επειδή εξ όσων μπόρεσα να ακούσω από την μετάφραση ακριβώς ήταν αμφίσιμη, θα πάρω την καλή ερμηνεία, κυρία Ψαρά, και θα πω ότι όχι. Δεν ήταν απειλή κατά της Ελλάδος. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτό το κλίμα. Θα συγκρατήσω μια άλλη τοποθέτηση την οποία έκανε ο πρόεδρος Ερντογάν, ότι η Τουρκία δεν έχει καμία βλέψη ως προς την εθνική κυριαρχία καμίας άλλης χώρας. Συγκρατώ αυτή την τοποθέτηση ως ένα σχόλιο στην θετική κατεύθυνση. Ελπίζω μόνο να έχει και συνέχεια και να σταματήσει επιτέλους αυτή η απαράδεκτη ρητορική αμφισβήτησης της εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας όσον αφορά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Κύριος Καντέλης. Γιάννης Καντέλης από το Sky. Κύριε Πρωθυπουργέ, είχαμε δει στο παρελθόν την Ελλάδα να ζητάει κυρώσεις για την στάση της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι κάτι που είναι στο τραπέζι, είναι κάτι που σκοπεύεται να το θέσετε στην επόμενη τακτική σύνοδο? Και σημειώνω εδώ ότι μόλις χθες ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, συνάντησή του με τον κύριο Μπόρελ, έβαλε θέμα κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της Τουρκίας. Κύριε Καντέλη, γνωρίζετε και έχετε παρακολουθήσει αρκετά ευρωπαϊκά συμβούλια ότι υπάρχει ένα πλαίσιο αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που δίνουν την δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ακολουθήσει και αυτό το δρόμο σε περίπτωση που η Τουρκία ξεπεράσει κάποιες κόκκινες γραμμές. Άρα το πλαίσιο αυτό υπάρχει και ελπίζουμε αυτό να μην χρειαστεί ποτέ να γίνει πράξη. Από εκεί και πέρα θέλω να τονίσω επίσης μια ακόμα διάσταση της συζήτησης που αφορά στις κυρώσεις, ότι με βάση το 8ο πακέτο των κυρώσεων που έχουν εγκριθεί πια από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει για πρώτη φορά η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων σε τουρκικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα που κρίνεται ότι παραβιάζουν τις κυρώσεις προς την Τουρκία εξάγοντας ευρωπαϊκά προϊόντα στη Ρωσία μέσω της Τουρκίας. Πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό ως προς την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην
υπάρχει αυτή η πραγματικότητα, η οποία συνεχίζεται να υπάρχει μια μεγάλη χώρα, η οποία ουσιαστικά παρακάμπτει τις κυρώσεις εις βάρος όλων των υπολείπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες εφαρμόζουν τις κυρώσεις. Είναι ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση. Κυρία Φασουλάκη. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Η Σοφία Φασουλάκη από το Open. Ήθελα να ρωτήσω, μετά το επεισόδιο που μάθαμε ότι δημήθη μεταξύ ημών και του Τούρκου Προέδρου, πιστεύετε ότι εκτονώθηκε κάπως αυτή η πίεση των τελευταίων μηνών μεταξύ των δυο σας και μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, μπορεί να λειτουργήσει δηλαδή ως βαλβίδα εκτόνωσης αυτό που συνέβη χθες? Ευχαριστώ. Θα το ευχόμουν, διότι ξέρετε είναι καλό μερικές φορές αυτά να λέγονται δημόσια, τουλάχιστον δημόσια μπροστά σε άλλους και να μην παρουσιάζονται οι απόψεις της Τουρκίας μόνο στα πλαίσια μονολόγων. Ίσως ο Τούρκος Πρόεδρος δεν είναι συνηθισμένος να του απαντάει κανείς στις απόψεις τις οποίες διατυπώνει. Έτσι όμως δουλεύουμε στην ευρωπαϊκή οικογένεια, έτσι δουλεύει και η ευρωπαϊκή πολιτική κοινότητα και θέλω και εγώ να πιστεύω, κύριε Φασουλάκη, ότι ενδεχομένως αυτό το, μην το πούμε επεισόδιο, ας το πούμε αυτή η ανταλλαγή απόψεων να μπορεί να λειτουργήσει εκτονωτικά και να μπορέσουμε επιτέλους να δρομολογήσουμε μια αποκλιμάκωση των φραστικών εντάσεων για να μπορέσουμε να καθίσουμε επιτέλους, όπως έχω πει πολλές φορές, να συζητήσουμε και κάποια μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά να μπορέσουμε να επιστρέψουμε και στο τραπέζι των συζητήσεων για το ένα κύριο ζήτημα το οποίο αποτελεί ιστορικά τη βασική μας διαφορά και αυτό αφορά την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο κύριος Μουρελάτος. Σπύρος Μουρελάτος από τον Αντένα και το ΑΠΕ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας πω ότι κάποιοι πιθανολόγησαν πριν από την σύνοδο στην Πράγα ότι υπήρχε ένα παράθυρο για συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν. Λίγο πιο δυνατά, κύριε, δεν σας ακούω. Λέω κάποιοι πιθανολόγησαν πριν από τη σύνοδο της Πράγας ότι υπάρχει ένα παράθυρο για συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Ανταυτού μάθαμε το χθεσινό επεισόδιο και την προκλητική συμπεριφορά του Τούρκου Προέδρου. Θέλω να ρωτήσω εάν μετά από αυτό. Τι αίσθηση σας αφήνει αυτό το διήμερο στην Πράγα? Θέλω να ρωτήσω αν είμαστε εγκύτερα σε ένα θερμό επεισόδιο, σε μια εκτόνωση. Και επειδή σας, ο φακός σας συνέλαβε, αν μου επιτρέπετε τον όρο, να συνομιλείτε με την κυρία Φον ντερ Λάιεν σήμερα το πρωί και με κάποιους άλλους ηγέτες και είδαμε να τους αφηγήσετε το τι έγινε μετά την προκλητική συμπεριφορά του κύριου Ερντογάν, θέλω να μάθω αν τους είπατε κάτι παραπάνω που ο φακός και ο ήχος δεν ήταν εκεί για να το αποθανατήσει. Σίγουρα τους είπα, αλλά δεν χρειάζεται αυτά να τα μοιραζόμαστε δημόσια. Θα επαναλάβω και πάλι ότι όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτήν την χθεσινή ανταλλαγή απόψεων, πιστεύω ότι σχημάτισαν άποψη για το ποιος προκαλεί, για το ποιος υιοθετεί μια επιχειρηματολογία η οποία σίγουρα δεν ταιριάζει και θα έλεγα στο γεωπολιτικό πλαίσιο το σημερινό, αυτή η αναβίωση ιστορικών φαντασιώσεων παλιών αυτοκρατοριών, αυτή θα έλεγα η περιφρόνηση, η έμπρακτη περιφρόνηση στο διεθνές δίκαιο. Αυτές είναι έννοιες που δεν νομίζω ότι ταιριάζουν στον σημερινό κόσμο και πιστεύω ακράδαντα ότι η Τουρκία, αν θέλει πραγματικά να έχει, όπως ισχυρίζεται ότι θέλει, όπως μας είπε χθες ο κ. Ερντογάν, μια παραγωγική και ουσιαστική θέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια σχέση που και εμείς θα τη θέλαμε, θα πρέπει πια να έχει αντιληφθεί ότι πρέπει να αλλάξει πορεία. Δεν θα βρει κανένα σύμμαχο εντός της Ευρωπαϊκής οικογένειας που να την υποστηρίζει εφόσον εξακολουθεί να πορεύεται σε αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστούμε πολύ.